Συνάδελφοι, εγώ προέρχομαι από το σωματείο της First Data, είναι εταιρεία του κλάδου του χρηματοπιστωτικού, σωματείο που μετά από μόλις 2 χρόνια ζωής, αλλά πολύ πλούσιας δράσης, καταφέραμε τον προηγούμενο μήνα να υπογράψουμε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, με αύξηση του βασικού μισθού και με προβλέψεις που άπτονται και του κοινωνικού ασφαλιστικού που λέμε, π.χ. την αύξηση της άδειας λοχές για τις νέες μητέρες κατά ένα μήνα. Λοιπόν, συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν προέκυψε ούτε επειδή σαν Διοικητικό Συμβούλιο διαπραγματευτήκαμε καλά, ούτε επειδή τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας είχαν την καλή πρόθεση να μας αυξήσουν το μισθό. Ήρθε μέσα από οργανωμένη δουλειά και παρέμβαση, πολύ στοχευμένη, χωρίς να φοβόμαστε να βάλουμε τους ίδιους συναδέλφους μπροστά στη μάχη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο δουλέψαμε και καταφέραμε να περάσουμε, να κατακτήσουμε αυτή τη σύμβαση. Λοιπόν, και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δουλέψουμε και για το θέμα του ασφαλιστικού. Γιατί το λέω αυτό, συνάδελφοι? Εμείς τα 2 χρόνια που παλεύαμε για αυτή τη σύμβαση ήμασταν αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε κυριολεκτικά από το μηδέν. Τι είναι σωματείο να εξηγήσουμε, να εξηγήσουμε τι είναι σύμβαση, ποιον αφορά. Μας ρωτούσαν εμένα, με αφορά η σύμβαση, θα πάρω αύξηση, τι θα γίνει? Θεωρώ ότι με τον ίδιο τρόπο, γιατί προέρχομαι από ένα χώρο που είναι νέοι εργαζόμενοι, 20, 30, 40, λοιπόν, που σου λένε τι είναι το ασφαλιστικό, για αυτούς η σύνταξη. Τι σου λένε, σιγά τώρα μην κάτσω να ασχοληθώ με τη σύνταξη που θα πάρω όποτε είναι να την πάρω, πετσοκομμένη κτλ. Τι σου λένε επίσης, γιατί στο χώρο το δικό μου έχουμε τη λεγόμενη ασφάλιση με ομαδικό πρόγραμμα. Τι σου λένε, εγώ είμαι καλυμμένος. Δεν έχω να ασχοληθώ ούτε με ΙΚΑ, ούτε με δημόσιο νοσοκομείο, ούτε τίποτα. Με καλύπτει η εταιρεία, αγνοώντας προφανώς ότι αυτό που σου δίνει η παροχή που λένε και λέγανε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ότι και καλά μας παρέχουν ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης, άρα τι θέλετε, την αύξηση του βασικού σας του μισθού. Λοιπόν, αγνοώντας οι εργαζόμενοι ότι αυτό το ομαδικό πρόγραμμα, η ασφάλιση που λένε οι ιδιωτικοί, προέρχεται από τον ίδιο τον κόπο τους, λοιπόν, που εν πάση περιπτώσει σου προσφέρει κάτι. Λοιπόν, και προφανώς που η ίδια εταιρεία, η εργοδοσία θα το πάρει πίσω όποτε κρίνει σωστό. Θέλω να πω ότι πρέπει να εξηγήσουμε και πολύ βασικά πράγματα στους εργαζόμενους, στους συναδέλφους, ειδικά σε τέτοιους χώρους. Λοιπόν, εμείς σαν σωματείο, καταρχάς θα συμμετέχουμε στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει και σε κλαδικό επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο εταιρείας. Θα κάνουμε σύσκεψη μέσα στον χώρο δουλειάς να ενημερώσουμε για το ασφαλιστικό, τι προβλέπεται κτλ. Θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες να πάρουμε απόφαση για την απεργία όποτε αυτή προκύψει. Και προφανώς θα είμαστε μαζί σας στον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ.